Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Αιγαίο. Ανεξέλεγκτη μένεται η πυρκαγιά στην περιοχή των Βιλίων, η οποία εκτός των άλλων έχει καταστρέψει ή έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές και σε σπίτια, στο τόξο Ινώη Καραούλη, Άγιος Γεώργιος, Παλαιοχώρη Τιτάν, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν σκληρή μάχη τη νύχτα και το πρωί για να μην μπουν οι φλόγες στους οικισμούς. Ωστόσο, η πυρκαγιά στο πέρασμά της έκαψε σπίτια και αποθήκες που ήταν σε απόσταση από τους οικισμούς, αλλά και μέσα στο δάσος. Ακόμη δεν έχει γίνει καταγραφή, κάτι που θα γίνει αφού ελεγχθεί η φωτιά. Από το μεσημέρι φαίνεται πως η πυρκαγιά δεν είναι επικίνδυνη προς την πλευρά των οικισμών. Ωστόσο, ένα μεγάλο μέτωπο κατακαίει στο όρος Πατέρα και κατευθύνεται προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι Μεγάρων, όπου έχει φτάσει περίπου στα 5 έως 6 χιλιόμετρα, καθώς πνέουν βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που οθούν τις φλόγες προς αυτή την κατεύθυνση. Η κυβέρνηση μας εγγυάται ότι στο τέλος αυτής της κρίσης θα έχει μεριμνήσει ώστε να καλυφθεί κάθε πληγή που άνοιξε περιβαλλοντική, οικονομική, επαγγελματική και ψυχολογική. Πράγμα που στο πρόσφατο παρελθόν άλλοι απέτυχαν νυχτρά να πράξουν σε ανάλογες περιπτώσεις, υπογράμμισε στο πρίφκ των πολιτικών συντακτών ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και ένα Πρωθυπουργό που δεν φιλοδοξεί να εξαντλεί την ενέργειά του σε λεκτικές αντιπαραθέσεις με την αντιπολίτευση, γιατί θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι παραγωγικό για την πατρίδα και δεν ενδιαφέρει τους ανθρώπους αυτή τη χώρα. Ειδικά στην κρίσιμη συγκυρία που βιώνουμε τώρα. Θα έχουμε αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση, αλλά με επιχειρήματα και με τεκμήρια. Τώρα, όσον αφορά τις πυρκαγιές, η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε είναι πρωτοφανής για τη χώρα. Προσπαθούμε να τη διαχειριστούμε με πράξεις και έργα. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός συναισθάνονται πλήρως το μέγεθος του προβλήματος σε όλες τις διαστάσεις και των ζημιών. Ο αγώνας που δίνουμε στο μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι τριπλός. Κατάσβεση των πυρκαγιών, αποτροπή ξεσπάσματος νέων και αποκατάσταση των ζημιών και αποζημίωση προφανώς των πληγέντων. Οποιοδήποτε αναλογιστεί την πρωτοφανή έκταση και ένταση των πυρκαγιών, την κόπωση όλων των ανθρώπων που μάχονται με τις φλόγες για εβδομάδες, την κόπωση των μέσων πυρόσβεσης και των βασικών υποδομών του κράτους, αντιλαμβάνεται ότι η πολιτεία μάχεται και ανθίσταται. Καταλαβαίνουμε ότι οι επιδόσεις μας σε μια σειρά από κρίσιμα μέτωπα στο παρελθόν είχαν και έχουν δημιουργήσει πολύ υψηλές προσδοκίες και όλοι θα ευχόντουσαν να μην είχαμε τις απώλειες που έχουμε από τις πυρκαγιές. Το ζητούμενο όμως για την κυβέρνηση δεν είναι το ευκταίο, αλλά είναι η διαχείριση μιας δυναμικής κατάστασης, μιας ιδιαίτερα δύσκολης κατάστασης. Και απέναντι σε αυτή την κατάσταση, η κυβέρνηση και ο κρατικός μηχανισμός δεν σήκωσαν τα χέρια ψηλά. Δεν έμειναν θεατές, δεν αναλώθηκαν σε επικοινωνιακούς χειρισμούς. Όλοι μάχονται, ο καθένας από το πόστο του και είμαστε όλοι εδώ ορθοί, ψύχρεμοι και οργανωμένοι. Φυσικά, όποιος δρά κάνει και λάθη. Τα αναγνωρίζουμε με γενναιότητα, το είπαμε, θα το ξαναπούμε. Τώρα όμως είναι η ώρα της μάχης και αυτή την ώρα πρέπει να στηρίξουμε τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής. Πρέπει να στηρίξουμε τους πυροσβέστες, πρέπει να στηρίξουμε όλους όσους μάχονται με τη φωτιά. Πριν από λίγα λεπτά, ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής για να ενημερωθεί για την τρέχουσα κατάσταση με τις πυρκαγιές, κυρίως όμως για να εκφράσει την εμπιστοσύνη του, για να εμψυχώσει, για να σταθεί στο πλευρό των ανθρώπων που μερόνυχτα ολόκληρα μάχονται με αυτά τα πρωτόγνωρα σε ένταση και έκταση φαινόμενα. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει όλοι να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, όλοι να το καταλάβουμε καλά. Χρειάζονται την εμπιστοσύνη και τη στήριξή μας οι άνθρωποι της πυροσβεστικής, οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής, αυτοί που μάχονται για εβδομάδες με τις φλόγες. Και όσο αφορά την κριτική περί ανασφάλειας, ας κατανοήσουν όσοι την ασκούν ότι την ασφάλεια την αντιλαμβάνονται πολύ φτωχά. Η κυβέρνησή μας εγγυάται ότι στο τέλος αυτής της κρίσης θα έχει μεριμνήσει ώστε να έχει καλυφθεί κάθε πληγή που άνοιξε. Περιβαλλοντική, οικονομική, επαγγελματική και ψυχολογική. Πράγμα που στο πρόσφατο παρελθόν άλλοι απέτυχαν ικτρά να κάνουν σε ανάλογες περιπτώσεις. Γιατί το λέω αυτό, γιατί μπορεί η υποχρέωση της πολιτείας να σταθεί στο πλευρό όσων επλήγησαν να είναι αυτονόητη. Εκείνο όμως που δεν ήταν αυτονόητο στο παρελθόν ήταν η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα των μέτρων αποζημίωσης και των πολιτικών ανασυγκρότησης.
Και στο κομμάτι αυτό τα αποτελέσματα της δουλειάς μας μιλούν από μόνα τους. Ήδη βρίσκεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα arogi.gov.gr μέσω της οποίας οι πληγέντες από τις πυρκαγιές θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση ώστε να λάβουν αποζημιώσεις για τις φθορές που έχουν υποστεί στα σπίτια, στην οικοσκευή, στις επιχειρήσεις, στις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις. Η πλατφόρμα ήδη δέχεται στοιχεία, λειτουργεί με εξαιρετικά απλό τρόπο, βρίσκεται σε σύνδεση με τα Μητρώα της ΑΑΔΕ, οπότε τα περισσότερα στοιχεία είναι ήδη μέσα περασμένα. Οι δικαιούχοι χρειάζονται απλώς τους κωδικούς τους τάξης, ενδεχομένως κάποια στοιχεία των ακινήτων και το λογαριασμό IBAN που θα δεχτούν τις ενισχύσεις. Μετά την υποβολή της αίτησης, η πρώτη αρρωγή είναι η προκαταβολή, τα πρώτα χρήματα που θα πάρουν, τα οποία θα μπορούν να φτάσουν μέχρι και 20.000 ευρώ για τα κατεστραμμένα σπίτια μαζί με την οικοσκευή, 8.000 ευρώ για τους επιχειρηματικούς χώρους, 1.000, 2.000 και 4.000 ευρώ αντίστοιχα για τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις. Οι προκαταβολές θα αρχίσουν να καταβάλλονται τις αμέσως επόμενες μέρες. Επιπλέον, η πρώτη στήριξη προβλέπει απαλλαγή των πληγέντων ακινήτων από τον ένφια για το 2021, το 2022 και το 2023, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα επιδότησης προσωρινής στέγασης. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα στήριξης, πέραν της λειτουργίας πλατφόρμας, θα ήθελα να προσθέσω τις αποζημιώσεις που θα δώσει ο ΕΛΓΑ για το ζωικό κεφάλαιο που καταστράφηκε, όπως επίσης και τη διαγραφή τόσο των ληξιπρόθεσμων όσο και των ενεργών οφειλών της ΔΕΗ στους ανθρώπους που δοκιμάζονται τις καταστροφές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, αναφερόμενος στη φωτιά στα Βίλια, ανέφερε πως το γεγονός ότι καίει με όλες τις δυνάμεις εκεί δείχνει ανάμεσα στα άλλα ότι μιλάμε για ένα νέο τύπο τέτοιων ακραίων φαινομένων και επιβεβαιώνει όσα έχουν γραφτεί σε σχετικές εκθέσεις όπως αυτή του ΟΗΕ. Δεν υπάρχει διαθέσιμη δύναμη που δεν ήταν στα Βίλια αυτές τις ημέρες, σημείωσε προσθέτοντας πως πρόκειται για φαινόμενο με πρωτόγνωρα χαρακτηριστικά. Να υπενθυμίσω ότι προφανώς και με την πανδημία δεν τελειώσαμε. Η κυβέρνηση προσφέρει στην κοινωνία όλα τα όπλα που είναι διαθέσιμα για την αναχέτηση του ιού και την αποκατάσταση της καθημερινότητάς μας το φθινόπωρο και το χειμώνα που έρχεται. Απαιτείται όμως από όλους η μέγιστη σοβαρότητα και υπευθυνότητα, ώστε να μειωθούν τα κρούσματα, να περιοριστούν οι νοσηλίες και οι απώλειες. Η πραγματικότητα αντιστέκεται και δεν υποχωρεί στις απόψεις, στις αντιλήψεις όσων αρνούνται να εμβολιαστούν. Και η πραγματικότητα αυτή δείχνει δύο πράγματα για όσους επιμένουν να μην εμβολιάζονται. Είτε θα εμβολιαστούν, είτε θα νοσήσουν, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία τους, αλλά και ανθρώπους από το οικογενειακό και εργασιακό τους περιβάλλον. Γεγονός που μπορεί να κοστίσει ανθρώπινες ζωές. Και αυτό δεν είναι απλώς λάθος, είναι άδικο, είναι ηθικά απαράδεκτο. Γι' αυτό ακριβώς η επιστροφή από τις διακοπές είναι ανάγκη να συνοδεύεται από τεστ και ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα προστασίας. Κατά τα άλλα, ισχύουν απολύτως όλα όσα έχουμε πει και θεσμοθετήσει το προηγούμενο διάστημα για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, αλλά και για την πρόθεσή μας να μην ξανακλείσει η οικονομία. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης συνολικά για το πλαίσιο διαχείρισης της πανδημίας, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση εν ώψη του φθινοπόρου. Έως και την 31η Δεκεμβρίου μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής η αίτηση των φορολογουμένων για την ρύθμιση σε έως και 72 δόσεις των χρεών που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας. Σύμφωνα με την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσιρόπουλου που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, εξαιρετικά και σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία της ΑΔΕ, ο προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επίδιωξη της σύσπραξης οφειλής. Η υπαγωγή του οφειλή της ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης έως και την 31η Ιανουαρίου 2022, ωστόσο η καταβολή της πρώτης δόσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Στην Κάλυμνο βρέθηκε προερχόμενος από Λέρο ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Εμμανουήλ Κουτουλάκης. Ο Γενικός Γραμματέας επισκέφθηκε το Λιμεναρχείο Καλύμνου και την ΑΕΝ Καλύμνου. Στη συνέχεια θα επισκεφτεί το Επαρχείο Καλύμνου και τον Δήμο Καλυμνίων και στις συναντήσεις που θα έχει με έπαρχο και δήμαρχο θα συζητηθούν θέματα αρμοδιότητάς του. Στο λιμάνι, κατά την άφηξή του, τον υποδέχτηκε ο Επάρχος Καλύμνου Μανώλης Μουσελής. Στην επίσκεψή του στην ΑΕΝ Καλύμνου παρούσα ήταν και η βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μίκα Ιατρίδη.
Οι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων ενισχύονται με 50 γιατρούς και νοσηλευτές. Η ενίσχυση θα γίνει μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2014-2020 με το ποσό των 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Η περιφέρεια Νότιο Αιγαίου διπλασίασε την αρχική χρηματοδότηση που είχε εγκριθεί προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των δομών υγείας λόγω της πανδημίας. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε: με 2,78 εκατομμύρια ευρώ για την πρόσληψη 50 γιατρών και νοσηλευτών, επιπλέον των 6,89 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία διαθέσαμε στα 6 νοσοκομεία της περιφέρειάς μας για την πρόσληψη 137 γιατρών και νοσηλευτών, ενισχύουμε τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των νησιών μας. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην ΔΕΙΑΚ με την παρουσία του Δημάρχου κ. Δημήτρη Διακομιχάλη και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Εμμανουήλ Κουτουλάκη. Τις προτεραιότητες έθεσε στην τοποθέτησή του ο κ. Κουτουλάκης. Το πρωί μια εξαιρετική συζήτηση και συνεργασία και με τον κύριο Έπαρχο, διότι η στενή συνεργασία των δύο επιπέδων αυτοδιοίκησης είναι πάρα πολύ σημαντική. Τον κύριο Χατζημάρκο, ο οποίος άλλωστε συμμετέχει και σε πολλά συλλογικά όργανα και όργανα γνωμοδοτικά κρίσιμα για την νησιωτικότητα, όπως είναι και το ΣΑΣ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές τα δύο τελευταία χρόνια στον τρόπο με τον οποίο το κράτος συνδράμει και έρχεται να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της προσβασιμότητας. Τα Δωδεκάνησα για πολλά χρόνια ίσως να μην είχαν και να μην έχουν ακόμα το ιδανικό που θα θέλαμε σε σχέση με την εξυπηρέτησή τους. Ωστόσο, έχουν μπει σε καλή τροχιά τα ζητήματα. Και είναι και ένα από τα θέματα τα οποία θα έχουμε τη χαρά να συζητήσουμε εντελεχώς σήμερα και με τους εκπροσώπους από την τοπική ακτοπλοεία, η οποία όμως είναι η ρακοκοκαλιά της ακτοπλοεία μας, δεν έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και επομένως, όπως το είπατε κύριε Δήμαρχε στην αρχή, τρία πράγματα, τρεις οντότητες δημόσιας πολιτικής πρέπει να τις θέσουμε ξεκάθαρα. Η συνδεσιμότητα των νησιών μας, ακτοπλοεία, είτε αφορά τα ελεύθερα δρομολόγια, είτε αφορά τα επιδοτούμενα. Τα επιδοτούμενα που θα εξυπηρετούν όμως την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος και την 12μηνη εξυπηρέτηση με ποιοτικά πλοία και με επάρκεια και συχνότητα δρομολογίων. Το δεύτερο πολύ κρίσιμο που πολύ σωστά έθεσες και γνωρίζεις πολύ καλά την δουλειά που έχουμε κάνει για πρώτη φορά ως Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ιδίως από τη Γενική Γραμματεία να αναδείξουμε την κρισιμότητα κάποιων υποδομών. Το Υπουργείο Ναυτιλίας πρέπει να μεριμνήσει και το έχει πράξει. Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο και ιδιαίτερο στάδιο ως προς τη χρηματοδότηση κρίσιμων λιμενικών έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 21-27, στο νέο πρόγραμμα υποδομών και μεταφορών, όπου και λόγω και της οριμότητας φυσικά του έργου αυτού θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την εφησταμονισμένη σχέση με την επέκταση, ώστε να μπορέσει να φιλοξενήσει με ασφάλεια και επάρκεια και το κομμάτι της ακτοπλοείας και να δημιουργήσει και τον αναγκαίο χώρο και για περαιτέρω ανάπτυξη του λιμένα. Όπου είναι χαρακτηριστική η κάλυψη μας φυσικά στο κομμάτι αυτό, είναι μια πύλη εισόδου σε όλα τα επίπεδα. Το λιμάνι είναι πάντα η εικόνα των νησιών μας και νομίζω ότι θα μπορέσει να γίνει ακόμη πιο λειτουργικό. Επομένως, έχουμε δεσμεύσει επί της αρχής, όπως προείπες, μια αρχική χρηματοδότηση περί των 8 εκατομμυρίων σε σχέση και με την οριμότητα του έργου που ξέρουμε ότι βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ καλό στάδιο. Εδώ θέλει στενή συνεργασία και με το Λιμενικό Ταμείο. Και θα βάλουμε όλες τις δυνάμεις μας για να οριμάσει γρήγορα το έργο και να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Και φυσικά ο τρίτος μεγάλος πυλώνας που αφορά και τη Γενική Γραμματεία έχει να κάνει με την ολοκληρωμένη διαχείριση του νερού. Είδατε και είδαμε όλοι ότι σε έκτακτα γεγονότα δεν πρέπει να μένει κανένα σπίτι χωρίς νερό. Επομένως, δεν είναι μια αν θέλετε αποκλειστική αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου, αλλά τα τελευταία χρόνια υπάρχει ειδική μέρημνα ώστε να συνδράμουμε τους Δήμους οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα στη διαχείριση του νερού, είτε με χρηματοδοτήσεις, είτε με λύσεις. Και γι' αυτό ανταποκρινόμαστε άμεσα και στο δικό σου κάλεσμα, Δήμαρχε, σε σχέση με την αντιμετώπιση κάποιων άμεσων αναγκών και τη δρομολόγηση φυσικά. Παίρνω από όσα προείπε η κυρία Γιατρή και ανέδειξε σε σχέση με τις προτάσεις που έχετε καταθέσει ως ΔΕΙΑΚ. Τα θέματα των αφαλατώσεων συμπληρωματικά στον τρόπο με τον οποίο αυτή παρέχεται το νερό. Νομίζω ότι θα έχουμε μια εκτενή συζήτηση πάνω σε αυτό και θα είμαστε στο πλάι σας για να συνδράμουμε σε επίπεδο τεχνικής υποστήριξης και χρηματοδοτικών εργαλείων. Στις αρχές του έτους ψηφίστηκε για πρώτη φορά νόμος από το Ελληνικό Κοινοβούλιο για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στο νησιωτικό χώρο. Αποκτήσαμε νησιωτική πολιτική σαν χώρα, θεσμοθετημένη. Μέσα εκεί θεσμοθετήσαμε και ήδη
Ολοκληρώνουμε το σχεδιασμό του προγράμματος ΝΕΑΡΚΟΣ. Το πρόγραμμα ΝΕΑΡΚΟΣ λειτουργεί σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθμιών και Δανείων για να είμαστε και εμείς σε θέση να υλοποιήσουμε τέτοιες ουσιαστικές αναπτυξιακές παρεμβάσεις σε νησιά όπως η Κάλυμνος. Μονάδες και φυλάκες στη ζώνη ευθύνης του Σώματος Στρατού θα επισκεφθούν αύριο οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος και Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Συγκεκριμένα θα επισκεφθούν στρατιωτικά φυλάκια της περιοχής, τη Συνοριακή Γέφυρα Κήπων, το Συντονιστικό Κέντρο της Ελλάς, την Ορεστιάδα. Θα συνοδεύονται από τον αρχηγό ΓΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρου και τον αρχηγό της Ελλάς, αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη. Μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου παίρνει παράταση η ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών για τις 200 θέσεις οπλιτών βραχίας ανακατάταξης στο πολεμικό ναυτικό. Η προθεσμία λήγει κανονικά στις 27 Αυγούστου, αλλά εντός της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθεί η παράταση για τα τέλη του επόμενου μήνα, οπότε και οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή οι έφεδροι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή την επανακατάταξή τους τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στην απόφαση του αρχηγού ΓΕΝ. Εσύ που αγαπάς τη θάλασσα, τη δράση και τις εμπειρίες. Εσύ που επιδιώκεις την ανάδειξη των κλίσεών σου και την καλλιέργεια των επαγγελματικών δεξιοτήτων σου. Εσύ που διαθέτεις θάρρος, πίστη σε ιδανικά και γνήσια αγάπη για την πατρίδα. Σταδιοδρόμησε ως οπλίτης βραχίας ανακατάταξης. Σάλπαρε για το μέλλον σου στο πολεμικό ναυτικό. Από σήμερα 5η 19 Αυγούστου στις 9 μέχρι και την Κυριακή 29 Αυγούστου στις 23:59 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικές αιτήσεις για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τα 30 Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή ΕΚ του ΑΕΔ έτους κατάρτισης 2021-2022. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του οργανισμού, η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του ελληνικού δημοσίου gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης του TaxiNet. Τρεις σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν την Πέμπτη το μεσημέρι στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Τήλου και Νησίρου και έγιναν ιδιαιτέρως αισθητές στα δύο νησιά. Η πρώτη δόνηση καταγράφηκε στις 14:06 μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο 23 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της Νησίρου. Ακολούθησε στις 14:26 ισχυρή δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών Ρίχτερ 17 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Νησίρου, ενώ στις 14:36 οι σεισμογράφοι κατέγραψαν άλλη μια δόνηση εντάσσεως 3,6 βαθμών με επίκεντρο 19 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Νησίρου. Η αυλαία της Ρεγκάτας του Αιγαίου σηκώθηκε το βράδυ της 3ης 17 Αυγούστου στο ναυτικό όμιλο Λέρου με τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Εμμανουήλ Κουτουλάκη να κηρύττει την έναρξη. Τα 35 σκάφη που συμμετέχουν στην Αιγαίαν Ρεγκάτα 2021 θα φτάσουν στην ΚΟΚ καλύπτοντας τα 35 ναυτικά μίλια της απόστασης με όλους τους συμμετέχοντες να έχουν προσκομίσει έγκυρο πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού με τον τελευταίο τουλάχιστον προ 14 ημερών ή βεβαίως ενώσεις εντός του τελευταίου εξαμήνου. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο φιλόξενο νησί της θεάς Άρτεμις, τη Λέρο. Καλωσορίζουμε τα πληρώματα και τους κυβερνήτες των ιστιπλοϊκών σκαφών που προσέγγισαν το ιστορικό και απάνεμο λιμάνι του Λαγκίου, λαμβάνοντας μέρος στον 20ο Διεθνή Ιστιοπλοϊκό Αγώνα Aegean Regatta 2021. Εκ μέρους όλων των Λερίων, απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Υπουργό Ναυτιλίας Ενησιωτικής Πολιτικής κύριο Πλαγιωτάκη, στον Γενικό Γραμματέα Ενησιωτικής Πολιτικής κύριο Μανώλη Κουτουλάκη και Αιγαίου, τους Προέδρους και τους Αρμοδίους των Συλλόγων για την επιλογή της Λέρου ως σημείο εκκίνησης. Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο κύριο Αλέξανδρο Χαλαμπίδη για την αξιόλογη προσφορά του Ναυτικού Ομίλου Λέρου και τη συμμετοχή του σε διάφορους αγώνες ιστιοπλοείας, καθώς και την προσφορά του στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών στο δύσκολο και συναρπαστικό αυτό άθλημα. Ο αγώνας αυτός αποδεδειγμένα έχει πολλαπλά ωφέλη, τόσο αθλητικά, όσο αφού προωθείται η αγωνιστική ιστιοπλοεία, όσο και οικονομικά, αφού τονώνει και στηρίζει τις τοπικές οικονομίες. Η Λέρος σας φιλοξενεί, σας προσφέρει τις σπάνιες ομορφιές της,
την πλούσια ιστορία της και τα ασφαλή λιμάνια της. Για εμάς τους Ακρίτες, η διεθνής αυτή ιστιοπλοϊκή συνάντηση είναι μία ακόμα απόδειξη ότι το Αιγαίο αποτελεί θαλάσσια γέφυρα ειρήνης και φιλίας. Είμαστε όλοι εδώ γιατί αγαπάμε τη θάλασσα, γιατί στηρίζουμε έναν θεσμό, κυρίως εσείς πρώτα το στηρίζετε, και εμείς αυτό που κάνουμε είναι όχι απλώς να είμαστε αρρωγοί, κύριε Πρόεδρε, αλλά να ξέρετε ότι η Aegean Regatta, μιας και συμπληρώνει τα 20 της χρόνια, και δεν μπορώ να μην ανατρέξω το 2001 που ήταν η πρώτη απόφαση για αυτή τη συνδιοργάνωση, όπου δεν είναι απλώς ένας αρρωγός ηγέτης γραμματεία, το τότε Υπουργείο Υγείου, αλλά είμαστε συγκροτηματές, είναι ένα παιδί όλων μας και το οποίο θα συνεχίσουμε να το στηρίζουμε. Για μας είναι μια θεσμική διοργάνωση, η οποία είναι ένα επιπλέον όχημα για να δείξουμε πόσο αγαπάμε το Αιγαίο και για όσο το Αιγαίο έχει μελτέμει, η Γενική Γραμματεία θα το στηρίζει, όχι μόνο οικονομικά, ηθικά, οργανωτικά και σε κάθε περίπτωση με τέτοιες συμμετοχές εν μέσω πανδημίας, νομίζω αποδεικνύεται ότι πρόκειται για μια εξαιρετική διοργάνωση, η οποία με τη στήριξη και των τοπικών αρχών και των σωμάτων ασφαλείας και των όπλων δυνάμεων, τους οποίους θέλω να τους ευχαριστήσω, δεν είμαι καλός στους χαιρετισμούς των επισήμων. Ξέρετε όλη την εκτίμηση. Δήμαρχε, γνωριστήκαμε πρόσφατα, αλλά ξέρετε ότι αγαπήσαμε τη Λέρο. Και σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια, αλλά αυτά αντικατοπτρίζουν το πώς και οι τοπικές κοινωνίες αγαπάνε πρώτα τα νησιά τους. Εμείς απλώς πρέπει να είμαστε αλλαγοί. Κύριε Περβεράχα, θεοφιλέστατε, κηρυκτά, οι άνθρωποι μας στη θάλασσα, το πολεμικό ναυτικό και το λιμενάρχιο μας, ο λιμενάρχης μας, όλοι αρρωγοί για να κάνουμε αυτό το οποίο ξέρουμε να κάνουμε καλά. Να αγαπάμε τη θάλασσα, να την υπηρετούμε, να τη σεβόμαστε και σίγουρα μέσα από τον αθλητισμό, μέσα από την ιστιοπλοεία, αυτό πρέπει να εμφυσίσουμε και στις νέες γενιές. Βλέπω πάρα πολλούς νέους ανθρώπους, είμαι κι εγώ ένας από αυτούς. Δυστυχώς δεν ανήκω στη δικιά σας οικογένεια με την τυπική έννοια της ιστιοπλοείας. Είμαι ένας άνθρωπος όμως που αγαπάει τη θάλασσα, προέρχομαι από το μεγάλο νησί, την Κρήτη. Άρα στο αίμα μας ρέει αρκετή θάλασσα. Το Αιγαίο μας είναι το αρχιπέλαγος του Αιγαίου. Έρχεται να ενώσει, δεν έχετε να χωρίσει. Το πρόσωπο δήμαρχε σε εσάς, επιτρέψτε μου να σας αποδώσω αυτή την τιμική πλακέτα, διότι και αν ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα, μπορεί να ήταν αυτονόητο της διοργάνωσης το κάλεσμα, αλλά επειδή και εσείς έχετε στηρίξει από την πρώτη στιγμή και στο πρόσωπό σας στηρίζουμε όλους τους Ακρίτες και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να παραμείνουμε όλοι αρρωγοί σε αυτά που όλοι αγαπάμε και κύριε Στάλασσα, σας να είστε καλά. Είναι μια εικόνα της προστάτηδας του νησιού μας, της Παναγίας του Κάστρου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Αιγαίο. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.